Δυστυχώς έγινε ένας νόμος που ταυτίζει χρονικά τις ευρωεκλογές με τις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης, με αποτέλεσμα να γίνεται αδύναμος ο δημόσιος διάλογος για το μέλλον της χώρας μας, στην Ευρώπη, για το μέλλον των επόμενων γενεών. Και αυτό πρέπει να το δει σοβαρά η επόμενη κυβέρνηση κατά την ταπεινή μας. Τώρα, εμείς κάνουμε ένα αγώνα, διότι κάθε ψήφος του Κινάλ είναι ψήφος προς μια Ευρώπη ισχυρή, την Ευρώπη των λαών, της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης. Κάθε ψήφος στη Νέα Δημοκρατία είναι ψήφος στη θεσμική σταθεσιμότητα που εκπροσωπεί η Ευρωπαϊκή Δεξιά. Και κάθε ψήφος στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ψήφος σε μια Ευρωπαϊκή Αριστερά, που είναι εκπρόσωποι της ο Μελανσόν και διάφοροι άλλοι, οι οποίοι το μόνο που δεν θέλουν είναι η πολιτική ενοποίηση. Γι' αυτό εμείς αγωνιζόμαστε. Την επόμενη μέρα να είναι ισχυρές οι δυνάμεις της Σοσιαλδημοκρατίας, φιλελεύθεροι, κ. Μακρόν, οι πράσινοι, ώστε όλοι μαζί να έχουμε μια ισχυρή πλειοψηφία για να αλλάξει το ρου της Ευρώπης και να πάμε σε μια άλλη κατεύθυνση. Δεν μπορεί να συνεχίζεται το πάνω χέρι να το έχει η Γερμανία ή τα μεγάλα κράτη. Πρέπει οι λαοί να είναι αυτοί που θα προστατούν στις μεγάλες πολιτικές. Γι' αυτό ζητάμε ισχυρότερες αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εμείς έχουμε καθαρές θέσεις. Δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Δεξιά χαϊδεύει την ακροδεξιά με τον Πρωθυπουργό της Αυστρίας. Άκουσα τον κύριο Ταγιάννη πριν ένα μήνα να λέει ότι ο Μουσολίνη είχε θετικές στιγμές διακυβέρνησης Ιταλίας. Αυτά είναι παράδεκτα πράγματα. Και πριν απολογηθεί η Νέα Δημοκρατία για τη ρητορία που έχει η Ευρωπαϊκή Δεξιά. Όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ad hoc καταδικάζει μεγάλες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στην ομιλία του Γιούγκερ φέτος, δύο παραδείγματα έδωσε για την άρση της ομοφωνίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δύο φορούσαν την ελληνική κυβέρνηση. Δεν μπορεί να έχουμε 3 εκατομμύρια πρόσφυγες στη Βενεζουέλα και ο Τσίπρας να κάνει τη δευλέπεια. Να έχουμε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο πυρήνας της Ευρώπης είναι ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα, ο ευρωπαϊκός πολιτισμός. Γι' αυτό ο αγώνας μας είναι ασευγενής αγώνας και πιστεύω ότι στο τέλος και στην Ελλάδα με ένα διψήφιο ποσοστό θα τα καταφέρουμε, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.